Γλέντιο στα ξημερώματα και συνωστισμό σε πολλά σημεία του κέντρου της Πάτρας από πατρινούς και φυσικά τους επισκέπτες του πατρινού καρναβαλιού. Και πάρα πολλούς επισκέπτες, θυμηθήκαμε χρονιές του 8 νομίζω. Ναι, θυμηθήκαμε χρονιές του 8. Πιστεύω ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε και μετά από πάρα πολλά χρόνια ο καλός καιρός. Βλέποντας τον καλό καιρό, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία, εντάξει, για το διάσημο πλέον καρναβάλι της Πάτρας, να μας επισκεφτούν και αυτό ακριβώς έκανε πολλά χρόνια. Είδαμε πάρα πολύ κόσμο. Και αξιόλογο κόσμο και ποιοτικό κόσμο μπορώ να πω, που βοήθησε πολύ και τα μαγαζιά, που βοήθησε πάρα πολύ την πόλη να εισπράξει αυτό που πουλάει τόσα χρόνια, ένα εκπληκτικό καρναβάλι, ένα καρναβάλι γεμάτο κέφι, ένα καρναβάλι που πραγματικά θεωρώ ότι είναι ο βασιλιάς της Ελλάδας. Υπήρχε πολλοί κόσμος αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι πήγαν όλα καλά, χωρίς επεισόδια, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα. Διασκεδάσαμε. Κουραστήκαμε, αλλά το αποτέλεσμα είναι θετικό για όλους. Τα καταστήματα εστίασης ήταν γεμάτα, καθώς και οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης. Είχαμε πολύ κόσμο και είχαμε και στον καφέ δουλειά και στο ποτό. Αυτό φάνηκε από την Παρασκευή, γιατί, από την Πέμπτη μάλλον από καλύτερα, γιατί είχαμε το πρώτο κύμα. Την Παρασκευή ακόμα περισσότερο και το Σαββατοκύριακο πήγαν όλα καλά. Θετικό το πρόσημο στα ταμεία των καταστημάτων. Είναι θετικό το πρόσημο και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε να γίνει καλύτερο ακόμα το καρναβάλι, γιατί εργάζεται πολλοί κόσμος. Τα καταστήματα, η περίοδος του καρναβαλιού είναι πολύ σημαντική για τα καταστήματα και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να είμαστε σωστοί σε όλα. Ναι, δουλέψανε και ποτό και γενικά είδα τον κόσμο μετά από πολλά χρόνια να διασκεδάζει πάρα πολύ. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή έφυγε το πρωί 6 ώρα και γινόταν ένας παζουλισμός στην Πάτρα. Πάντα σε ωραία πλαίσια φέτος, σε κόσμια πλαίσια, πολύ όμορφα. Αυτό ακριβώς ότι οι επισκέπτες πιστεύω ότι χάρηκαν, εντυπωσιαστήκαν και τους περιμένουμε και το χρόνο. Οι χιλιάδες επισκέπτες ήρθαν στην Αχαϊκή πρωτεύουσα για να ζήσουν από κοντά την εμπειρία του πατρινού καρναβαλιού. Την Κυριακή το βράδυ, το γλέντι κράτησε μέχρι τα ξημερώματα της καθαράς Δευτέρας, σε καταστήματα αλλά και στους δρόμους. Τα ταμεία ζεστάθηκαν ενώ στην πλειοψηφία τους οι ιδιοκτήτες δεν άλλαξαν τις τιμές. Και εμείς στο μαγαζί μας γενικά δεν πειράζουμε τις τιμές. Πιστεύω, δεν το θεωρώ έντιμο να το πω, κάπως έτσι ότι να ανεβάζουμε τις τιμές. Εμείς δεν κάνουμε αρπαχτές πλέον, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, την ποιότητά μας, τον επαγγελματισμό μας στις ίδιες τιμές όπως κάθε χρόνο. Δεν περιμένουμε τους επισκέπτες να πάρουμε κάτι παραπάνω, περιμένουμε τους επισκέπτες να τους εξυπηρετήσουμε, να τους δείξουμε το καλύτερο μας πρόσωπο, να τους δείξουμε τον επαγγελματισμό μας και να τους κάνουμε του χρόνου να ξαναέρθουν. Κλείσαμε με θετικό πρόσημο, ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν ένα από τα καλύτερα καρναβάλια που κάναμε, όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και η πόλη πιστεύω το χάρηκε, απολαύσαμε μες στον ήλιο και μες στον καλό καιρό ένα εκπληκτικό καρναβάλι και φέτος ευελπιστούμε μετά από το φετινό καρναβάλι να είναι ακόμα πιο καλό. Εμείς προσωπικά σαν επιχείρηση είναι η πάγια τακτική αυτή, δεν αλλάζουμε τις τιμές, δεν αλλάζουμε προϊόντα, δεν αλλάζουμε τίποτα, όπως είμαστε όλο το χρόνο, έτσι είμαστε και τις ημέρες αυτές.